συντρόφισσες και σύντροφοι, 15 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και ενώ σε μικρό διάστημα θα ανοίξουν και για το Εθνικό Κοινοβούλιο, δεν είναι ώρα για μεγάλες περιγραφές των οξυμένων και δυσβάσταχτων λαϊκών προβλημάτων. Ο λαός πρέπει να απεχθάνεται τα μελό και κροκοδίλια δάκρυα της κυβέρνησης και των κομμάτων που κυβέρνησαν πριν από αυτήν, που αναγνωρίζουν όλοι ότι ο λαός υποβλήθηκε σε μεγάλες θυσίες. Το ζήτημα είναι γιατί και πώς θα βγει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού από το τέλμα που την πνίγει. Δεν υπάρχει κόμμα, τοπικός ή περιφερειακός συνδυασμός που δεν ξεκινάει με ένα το κρατούμενο, την καθημερινότητα του λαού. Οι εργατοϋπάλληλοι, οι άνεργοι, οι υποπασχολούμενοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι στα μικροβάμβγαζα, οι φτωχοί αγροτιά, οι νέοι και οι γυναίκες που ανήκουν στην εργατική τάξη και τα φτωχά μικρομεσαία στρώματα, πρέπει να θυμούνται και να ξέρουν ότι η καθημερινότητα καθορίζεται από δύο αλληλεξαρτώμενους, αλληλοδιαπλεκόμενους παράγοντες. Είτε μιλάμε για τον τόπο δουλειάς, είτε μιλάμε για τον τόπο κατοικίας. Από τη μια μεριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, από τις ελληνοαμερικανικές συμφωνίες, από τις απαιτήσεις των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μονοπωλίων και τις κυβερνήσεις που διαχειρίζονται τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ο παράγοντας επίπεδο που βρίσκεται σε κάθε χώρα και στην Ελλάδα, το εργατικό λαϊκό κίνημα, η ταξική πάλι όπως λέμε εμείς, ο πανευρωπαϊκός και παγκόσμιος συντονισμός των λαϊκών κινημάτων. Όταν μιλάνε για καθημερινότητα, όλοι τους, εννοείται πλην κουκουέ, αφήνουν απ' έξω μια σειρά ζητήματα που τα επόμενα χρόνια θα παίξουν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο στη ζωή του λαού, των λαών της περιοχής. Καθημερινότητα είναι και οι νέοι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη διαπάλη των ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας, από που παραδείγματος χάρη θα περάσουν οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου. Νέοι κίνδυνοι προκύπτουν από τις αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια και στην περιοχή. Καθημερινότητα για το λαό αποτελεί το γεγονός ότι ενώ η Τουρκία και η Ελλάδα είναι τα πιο παλιά μέλη του ΝΑΤΟ, άρα σύμμαχοι, όμως ο κίνδυνος μιας πιο γενικευμένης σύγκρουσης δεν έχει αποτραπεί. Η καθημερινότητα απαιτεί απάντηση στο ερώτημα. Γιατί το ΝΑΤΟ λέει στην Ελλάδα να τα βρείτε με την Τουρκία για τα σύνορα στο Αιγαίο? Γιατί η Κύπρος είναι σε πορεία διχοτόμησης ενώ έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια? Γιατί το Παλαιστινιακό είναι άλυτο από το 1947, γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών θεωρείται μοντέλο και για το Αιγαίο και για την Κύπρο και για την Παλαιστίνη? Καθημερινότητα είναι ο αντικομμουνισμός που έχει γίνει κυβερνητική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Να γιατί η κυβέρνηση της τάχα, της δήθεν αριστεράς, υπέγραψε τη διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαιρέτιζε τους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης για την δήθεν ανέτρεψαν το σιδηρούν παραπέτασμα, σε εισαγωγικά βεβαίως το βάζω, πριν 30 χρόνια, ένας όρος που στην Ελλάδα δεν ακούγονταν εδώ και πολλά χρόνια ούτε από τις ηγεσίες των αστικών κομμάτων. Τον επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τώρα μόνο ένας το ανέφερε: η εγκληματική, φασιστική, ναζιστική Χρυσή Αυγή. Εκείνη την περίοδο που αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έγινε πουθενά κοινωνική λαϊκή επανάσταση, ούτε καν κοινωνική λαϊκή εξέγερση. Άλλο επανάσταση και άλλο αντεπανάσταση. Η συνδικολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ με το κεφάλαιο και τον εμπειριασμό δυστυχώς δεν έχει πάτο. Δίχως λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα των διεθνών και ελληνικών παραγόντων, είναι αδύνατο να βγουν οι κατάλληλες ερωτήσεις στο λαϊκό ερώτημα: γιατί υποφέρω και πώς θα βγω από το τέλμα, πώς θα ζήσω καλύτερα. Το ζήτημα μπροστά και στην κάλπη δεν είναι να γίνει σύγκρουση ανάμεσα στο πόσα μας κατάπλεξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις Νέες Δημοκρατίες και ΠΑΣΟΚ και το πόσο κατάκλεψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ ή χωρίς αυτούς. Τι φιλοδορήματα, παραδείγματος χάρη, εξαγγέλει η Νέα Δημοκρατία, το κίνημα αλλαγής. Αυτή η σύγκριση ανάμεσά τους αφήνει απ' έξω την απάντηση στο ερώτημα.
Γιατί φτάσαμε ως εδώ που είμαστε? Με ποιο τρόπο και με ποιες πολιτικές επιλογές θα καταφέρει να στρώσει ο λαός στον δρόμο της κοινωνικής λαϊκής ευημερίας? Όχι με κριτήριο το χθες, αλλά με βάση τις σημερινές δυνατότητες και τις σημερινές ανάγκες της καθημερινότητας για την ανθρώπινη ζωή. Και βεβαίως με τα μάτια στραμμένα και στο αύριο. Δεν ζητάμε από το λαό την νεολαία να υιοθετήσει όλες τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, σε μια μέρα. Δεν είναι εύκολο σε μια μέρα, σε λίγο καιρό, να απαλλαγεί από το βάρος της κυρίαρχης προπαγάνδας, από τις καλλιεργημένες προκαταλήψεις σε βάρος του κόμματος και του σοσιαλισμού, από τη μυρολατρεία που καλλιεργείται καθημερινά, του τύπου δεν έχει νόημα ο αγώνας, ο λαός πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε στάση αναμονής και κάθε 3-4-5 χρόνια να ψηφίζει. Σε ένα πράγμα καλούμε το λαό, την νεολαία, να σκεφτεί. Ποιος παράγει τον πλούτο, τα εμπορεύματα αλλά και τις υπηρεσίες? Σε ποιον ανήκει ο πλούτος που διαθέτει η χώρα, στη γη, στη θάλασσα, παντού? Η δική μας απάντηση είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Η εργατική τάξη, ο εργαζόμενος λαός, είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός παραγωγός. Ό,τι παράγει το σφετερίζονται οι κυφήνες καπιταλιστές. Το μόνο που ενδιαφέρει τους κυφήνες καπιταλιστές είναι να επιστρέφουν από καιρό σε καιρό στο λαό ή με τη μορφή ονομαστικής χρηματικής και όχι πραγματικής χρηματικής αξίας να επιστρέφουν κάτι στους μισθούς και τα επιδόματα, ή με τη μορφή κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών να επιστρέφουν ένα ελάχιστο τα κλεμμένα, ώστε να μην φτάνει ο λαός κάτω από ένα επίπεδο σχετικής ή απόρριτης εξατλίωσης, και αυτό για δύο λόγους, όχι από φίλες φλαγμία. Η σχετική και απόλυτη εξατλίωση θα ρίξει την παραγωγικότητα της εργασίας, άρα την πορδία των κερδών, αλλά και για ένα δεύτερο λόγο που είναι πολύ σημαντικός. Γιατί πρέπει να βρουν τρόπους να χειραγωγούν συνειδήσεις, να παρεμποδίζουν την εργατική λαϊκή ενότητα και πάλι. Καλούμε το λαό να σκεφτεί ότι αυτός πληρώνει τα πάντα σε περίοδο κρίσης, για την οποία δεν έχει καμία ευθύνη για την κρίση, και αυτός πάλι θα πληρώνει την έξοδο από την κρίση, την ανάκαμψη της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας, και μάλιστα σε συνθήκες, προσέχτε, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας επιβράδυνσης, ενώ στρώνεται ο δρόμος για ένα νέο κύκλο κρίσης. Η μείωση των αμισθωτήτων που επαγγέλλονται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι, είναι ο δρόμος ενίσχυσης της εργατικής αριστοκρατίας και της συμμαχίας με τα ανώτερα και όχι τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αν τα παραπάνω συμπεράσματα δεν κερδίζουν καθημερινό έδαφος, τότε ο λαός θα περνάει την τυφλή αγανάκτηση και την τοξική απογοήτευση στις συνεχείς αυταπάτες, στην επικίνδυνη επιλογή ποιο τάχα είναι το μικρότερο ή το μεγαλύτερο κακό. Αν δεν κερδίζει έδαφος η θέση ότι ο πόλεμος, με όποιο πρόσχημα και αν εξαπολύεται, γίνεται μόνο και μόνο για το πώς οι ισχυρότερες υπεριαλιστικές δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μοιράσουν και όταν χρειαστεί και με το αίμα των λαών τον πλούτο και τις σφαίρες επιρροής τους. Αν αυτές οι σκέψεις δεν κερδίζουν έδαφος, τότε ο λαός θα αισθάνεται πάντα ευνηδιασμένος και προδομένος. Καλούμε τον λαό να κάνει σύγκριση ανάμεσα στις προεκλογικές παροχές αποφάγια που εξαγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και τις ανάλογες της Νέας Δημοκρατίας από τη μια, με την απόρριψη τροπολογιών του ΚΚΕ όλη την τετραετία και των τελευταίων, για τη ρύθμιση παραδείγματος χάρη των κόκκινων δανείων, για τη διαγραφή των χρεών προς τους Δήμους, για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου και την επέκτασή του στους αυτοαπασχολούμενους, για την ουσιαστική προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, για τις συλλογικές συμβάσεις, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, για τις ασφαλιστικές εισφορές της υγείας, για τους μισθούς και τις συντάξεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Προτάσεις που επίσης κάναμε για τα προβλήματα των πλημμυρόπληκτων και των πυρόπληκτων της περιοχής μας. Οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν από όλους, παρά το γεγονός ότι δίνουν μια ολόκληρη ανάσα. Πράγμα που δεν το κάνουν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τον εργατικό λαϊκό παράγοντα δεν το βλέπουμε μόνο ως ψηφοφόρο.
σε κατάσταση αναμονής για την επόμενη κάλπη. Πάνω απ' όλα τον βλέπουμε ως πρωταγωνιστή στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, στη δημόσια διοίκηση, στις γειτονιές. Πιστεύουμε βαθιά στο σύνθημα «Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά». Συντρόφισσες και σύντροφοι, η εκλογική μάχη ως επιλογή μιας μέρας, μιας στιγμής, πόσο κρατάει η ψήφος, γεννά αποτελέσματα που διαρκούν για 4-5 χρόνια. Βεβαίως, δεν το αρνούμαστε. Οι επικείμενες εκλογές του 2019 θα δείξουν, του Μάη, θα δείξουν αν την πρωτιά θα έχει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόκλημα μάλιστα των εθνικών εκλογών. Αυτό όμως το κριτήριο είναι ξένο προς τις ανάγκες, τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Η εκλογική μάχη θα δείξει πέρα από το ποιος είναι πρώτος ή δεύτερος και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Αν υπάρχουν θετικές αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στο ενιαίο στρατόπεδο των πολιτικών δυνάμεων που καυγαδίζουν και μαλλιοτραβούνται μεταξύ τους στο ίδιο ρίγκ του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος από τη μια και στις δυνάμεις της εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης, θα κριθεί κατά πόσο το εργατικό λαϊκό κίνημα θα εξελιχθεί ως το υπολογίσιμο αντίπαλο δέος. Όσοι και όσες θέλουν να γίνει ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση του λαϊκού παράγοντα ως παράγοντα πίεσης, ανατροπής, στην κάλπη δεν μπορεί να την εκφράσουν μόνο σε όλες τις κάλπες παρά μόνο με το ψηφοδέλτιο ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι ψηφίζοντας το ΚΚΕ υποχρεώνονται οι νέοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν ή να εγκαταλείψουν όποιες παρατηρήσεις ή διαφωνίες έχουν στο πρόγραμμα του κόμματος. Σημαίνει όμως ότι την άλλη μέρα των εκλογών νέες λαϊκές δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν στα άλλα κόμματα να ισχυρίζονται ότι η ψήφος σημαίνει πράσινο φως να συνεχίσουν το αντιλαϊκό τους έργο. Από αυτό το βήμα δεν φοβόμαστε να πούμε ορισμένες αλήθειες στο λαό, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη και στη δυναμική του. Η αγανάκτηση μπορεί να οδηγήσει το λαό εμπρός, μπορεί όμως να τον αφήσει πίσω. Δυστυχώς αυτό συνέβη τόσο το 2012 όσο και το 2015. Το 2012 και το 2015 συνέβη ένα σημαντικό γεγονός. Εκατομμύρια ταλαιπωρημένοι και πριν και με τα μνημόνια εργαζόμενοι εγκατέλειψαν και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τη φιλελεύθερη και σοσιαλδημοκρατική διαχείριση. Το αστικό πολιτικό σύστημα υπέστη ρογμές. Δυστυχώς αυτό το σημαντικό βήμα έμεινε μισό. Το μισό βήμα όμως ισοδυναμεί με δύο βήματα πίσω στην ουσία. Έπεσαν στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, της δίθεν αριστερής εναλλακτικής αντισυστημικής λύσης. Τι έπρεπε να κάνουν τότε οι πιο φτωχοί και ταλαιπωρημένοι, ιδιαίτερα οι αριστεροί και προοδευτικοί, οι αντιπεριαλιστές πατριώτες, να κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός, να δώσουν όθηση στην εργατική λαϊκή αντεπίθεση, να δείξουν ότι η καπιταλιστική οικονομική κρίση μπορεί να τους άδειασε τις τσέπες, ταυτόχρονα όμως ήταν και παράγοντας αφύπνισης. Αυτό το βήμα ένα όνομα είχε τότε, αυτό που έχει και σήμερα. Ισχυρό κουκουέ, έτσι γίνεται η διαφορά. Καταλαβαίνουμε γιατί ένα σημαντικό μέρος του λαού δυσκολεύεται να μετατρέψει την αγανάκτηση σε θετική θέση, σε αντεπίθεση, να αποκτήσει αντοχή μπροστά στα σκαμπανεβάσματα που έχει το κίνημα. Το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε έχει την υποραπλία των εργαλείων πολιτικών, εργοδοτικών, κατασταλτικών μηχανισμών, ιδεολογικών, ώστε να επηρεάζει, να τρομοκρατεί, να εκβιάζει, να παρασύρει στη στήριξη κομμάτων και συνδυασμών που η πολιτική τους είναι απολύτως εχθρική με τα συμφέροντα των εργατοϋπαλλήλων, των ανέργων, των φτωχών αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματοβιοτεχνών, εμπόρων, αγροτών, της νέας γενιάς και των γυναικών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πάρτε υπόψη την εμετική αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ που τη σιγοντάρουν με τον τρόπο τους και άλλα κόμματα.
Πρόκειται για μεγάλη παγίδα, δόκανο για το λαό. Να νομίζει ότι η πολιτική υπέρ του λαού εξαρτάται από την ηθική, την ετοιμότητα, τη μαγιά του ενός ή του άλλου ηγέτη. Η κάλπη είναι μια πολύ σημαντική πολιτική στιγμή που μπορεί να πιάσει τόπο για το λαό όταν εντάσσεται στον δρόμο της πάλης για τα άμεσα, τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, όταν κατευθύνεται στον δρόμο της ρήξης και ανατροπής, όταν αντιπαρατίθεται στη λογική ότι ο λαός δεν μπορεί να ζήσει αν δεν συμμορφώνεται με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η θέση μας, παραδείγματος χάρη, για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κερδίσει μεγάλο έδαφος στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν έχει καμία σχέση με τον Brexit που με την ψήφο του Βρετανικού λαού απέσπασε ως σκληρός πυρήνας της αστικής τάξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ο δρόμος που κάθε λαός της Ευρώπης πρέπει να βάλει ως στόχο του για την Ευρώπη των λαών που μια εκδοχή έχει τελικά, την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Το έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει το σύνθημα, ένα σύνθημα του πανευρωπαϊκού αγώνα των λαών. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, σκεφτείτε, έγιναν κοινωνικές επαναστάσεις, ένοπλοι απελευθερωτικοί αντιφασιστικοί αγώνες, έγιναν εξεγέρσεις, ένοπλα κινήματα κατά της αποικιοκρατίας. Αφού έγιναν και νίκησαν ή πέτυχαν πλήρως ή εν μέρη τους κάποιους στόχους, αυτό σημαίνει ότι θα ξαναγίνουν και τον 21ο αιώνα χωρίς πισωγύρισμα, τώρα μάλιστα που υπάρχει πείρα και έχουν βγει διδάγματα. Ο 20ος αιώνας και οι πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα δεν αποκάλυψαν μόνο το πραγματικό πρόσωπο των φιλελεύθερων κομμάτων και της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και το καμένο χαρτί της δίθεν αριστερής εναλλακτικής λύσης της δίθεν ανανεωτικής αριστεράς. Αποκαλύφθηκε πιο καθαρά στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή. Δεν επεκτείνομαι γιατί είναι και πολλές άλλες χώρες. Η ανάπτυξη ακροδεξιών, ναζιστικών, αντικομμουνιστικών δυνάμεων δεν γεννήθηκε αυθόρμητα στους λαούς, αλλά από τους επάνω. Όταν η φιλελεύθερη και σοσιαλδημοκρατική πολιτική ξεσκεπάζεται, όταν η δίθεν εναλλακτική αριστερή διαχείριση αποδείχνεται απάτη και ταυτόχρονα το αντικαπιταλιστικό αντιμονοπωλιακό κίνημα είναι αδύναμο, τότε γίνεται προσωρινά αναπόφευκτη η στροφή προς ακροδεξιές, ακόμα και φασιστικές τάσεις. Πάρτε σαν παράδειγμα, θυμηθείτε, η Βραζιλία με πρόεδρο δημοκρατίας τον αριστερό Λούλα έγινε σήμερα η Βραζιλία του ναζίστα πρόεδρο Μπολσονάρο. Η Ιταλία του αριστερού Μάσιμο Νταλέμα έγινε στη συνέχεια η Ιταλία του Μπερλουσκόνη. Και μετά η Ιταλία του αριστερού Ρέντζι οδήγησε στον ακροδεξιό εθνικιστή εχθρό των μεταναστών και προσφύγων Σαλβίνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε προαποφασίσει τη συνδικολόγηση, δεν συνδικολόγησε αφού έγινε κυβέρνηση, αποδείχθηκε στην κρίσιμη στιγμή η σωτηρία του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος με τον αρέα της τάχα αριστερής παντιέρας. Κατάφερε να επουλώσει σε μεγάλο βαθμό τις πληγές που άνοιξαν στο πολιτικό σύστημα οι εκλογές του 12 και 15. Δεν πέτυχε βέβαια στο στόχο του όλα όσα ήθελε, γιατί υπάρχει και το ΚΚΕ, το ταξικό κίνημα Κοινωνική Συμμαχία. Και αν δεν γίνονταν οι αγώνες που έγιναν από το 2010 ως το 2012 και στη συνέχεια ως το 2015 και μετά, οι εργαζόμενοι θα είχαν χάσει μια ώρα αρχίτερα ακόμα περισσότερα. Η κυβέρνηση δεν θα πανικοβάλλονταν μπροστά στην ενδεχόμενη της ήττα προκειμένου να κάνει έστω τις σημερινές ανεπαρκέστατες παροχές. Πάρτε ακόμα υπόψη ότι η Κομισιόν, το ΝΑΤΟ, η Μέρκελ και ο Τραμπ, ο Μακρόν και άλλοι στάζουν μέλη για το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ετοιμάζονται και προτάσεις για Νόμπελ για τον κύριο Τσίπρα. Πάρτε υπόψη ότι τα πακέτα των δίθεν παροχών σε αποφάγια και αντίδωρα τα υπογράφουν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, η μεγάλη πλειοψηφία των καπιταλιστών. Γιατί με άλοθη τις δίθεν παροχές, αυτοί εισπράττουν ως αντάλλαγμα ειδικές φοροαπαλλαγές, παίρνουν ζεστό χρήμα, την άδεια να κάνουν έργα που βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία του λαού. Το γεγονός ότι ο 20ος αιώνας έκλεισε με το παγκόσμιο πισωγύρισμα, με τη διαμόρφωση ενός χειρότερου συσχετισμού από αυτό που είχε διαμορφωθεί
καλύτερου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ανέδειξε το σοσιαλιστικό σύστημα, όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει παράγοντας ή λόγος για τη συνθηκολόγηση των λαών, με το σάπιο σύστημα αντίθετα, εφαλτήριο αντεπίθεσης. Σε όλες τις κάλπες που θα ανοίξουν στις 26 του Μάη, αυτή η διάθεση αντεπίθεσης και χειραφέτησης από το ψέμα και τον εκφοβισμό μπορεί να εκφραστεί με ένα και μοναδικό τρόπο, με την ενίσχυση των ψηφοδελτίων που στηρίζει το ΚΚΕ παντού, με την ενίσχυση του πόλου της εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν λέμε εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, δεν την αναγορεύουμε σε αυτό σκοπό. Είναι η προϋπόθεση άσκησης πίεσης, ώστε να αποτρέπονται τα χειρότερα, να αποσπώνται κάποιες κατακτήσεις. Είναι ο δρόμος για την κατάκτηση της εργατικής, της λαϊκής εξουσίας, που οδηγεί στο πέρασμα στα χέρια του λαού των μέσων παραγωγής, των πηγών ανάπτυξης. Είναι ο δρόμος που οι λαοί της Ευρώπης θα μετατρέπουν την Ήπειρο σε Ευρώπη του σοσιαλισμού. Κατανοούμε, όταν οι νεότερες ηλικίες, οι νέοι και οι νέες των 17, 18, 20 έως και 30 χρόνων, να μην είναι ακόμα πεισμένοι ότι υπάρχει σύμπλευση των άλλων κομμάτων και των εκλεκτών τους στους δήμους και τις περιφέρειες, πολλοί από τους οποίους φοράνε και την προβιά του ανεξάρτητου. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του λαού, ήδη το θίξαμε, που δεν μετέχει στις δραστηριότητες του ταξικού, του ριζοσπαστικού κινήματος, δεν μετέχει στα σωματεία και στις μαζικές οργανώσεις, δεν παρακολουθεί συστηματικά τα πολιτικά γεγονότα, δεν ξέρει παραδείγματος χάρη πόσα νομοσχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφίσει θετικά η Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα Αλλαγής και τα άλλα μικρότερα κόμματα. Δηλαδή νομοσχέδια με παροχές και προνόμια στο κεφάλαιο, ιδιωτικοποιήσεις, εκχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Στα κρίσιμα ζητήματα καταργήθηκαν δεκάδες φορές οι λεγόμενες κόκκινες γραμμές μεταξύ τους. Βεβαίως, ο τσακωμός τους, αν και περιβάλλεται από πολλά στοιχεία στημένα και σκηνοθετημένα, όντως δεν είναι 100% σικέ που λέμε. Οι διαφορές τους αφορούν δευτερεύοντα ζητήματα, ύφους, τακτικής, διαφορές για το ποια τμήματα της άρχουσας τάξης θα υπηρετηθούν. Διαφορές ανάλογα σε ποιο τμήμα ψηφοφόρων θεωρούν ότι μπορεί να απευθυνθούν και να πάρουν ψήφους, άλλος με δεξιά και άλλος με αριστερά συνθήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στον καυγά τους η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ως φιλική σε μια ομάδα επιχειρηματιών και ΡΣΥΡΙΖΑ σε μια άλλη ομάδα. Θυμίζουμε ότι από το 1991 ως λίγο πριν τις εκλογές του 2012, ο συνασπισμός του τρίτο 4% που ήταν το προήμιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το χαϊδεμένο παιδί του συστήματος, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, προβάλλονταν από τα άλλα κόμματα ως το παραδειγματικό ανανεωτικό αριστερό κόμμα σε σύγκριση με το ΚΚΕ που μας έλεγαν και μας λένε βέβαια ακόμα δογματικό, αμετανόητο, οπισθοδρομικό και παλαιοληθικό. Οι επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όχι η αντικειμενική κριτική στη σοσιαλιστική οικοδόμηση του 20ου αιώνα, η συγκοφάντηση του κομμουνιστικού κινήματος αποτέλεσαν πολύτιμο εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να στείλουν καθημερινά στον τοίχο τη στρατηγική, το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Όταν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ τους πήρε την μπουκιά της διακυβέρνησης και της αγάπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ από το στόμα, τότε άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον του και πάλι με τον αντικομμουνισμό προμετωπίδα τον κατηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαρξιστικός και ότι είναι νεοκομμουνιστικό κόμμα. Βεβαίως, διαφορές υπάρχουν. Κοιτάξτε όμως τι είδους διαφορές. Οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος αλλαγής δεν πάνε για προσκύνημα στη Μακρόνησο, στον τάφο και στο μνημείο του Μπελογιάννη. Ο Τσίπρας πάει, κάνοντας λαθρεμπόριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν χάος διαφορών μεταξύ τους. Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται ότι αν κυβερνήσει θα μειώσει τους φόρους όλων. Στην πραγματικότητα κυρίως θα μειώσει τους φόρους που καταβάλει σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο.
και αυτή τη μείωση θα τη μεταφέρει στις πλάτες του λαού με τη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, της παιδείας κτλ. Η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει παραδεχθεί ότι ως κυβέρνηση θα αναγνωρίσει τις δεσμεύσεις, τις αντιλαϊκές και επιλογές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως λέει, η κυβερνητική πολιτική έχει συνέχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφημίζει μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων απέναντι στο μόνο σήμερα δίκαιο αίτημα που πρέπει να έχει ο λαός για επιστροφή όλων των απολειών. Έχοντας δημιουργήσει το ματωμένο πλεόνασμα των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και άλλα 16 δισεκατομμύρια ευρώ τα έχει στο σιρτάρι, δίνει προεκλογικά στο λαό ονομαστικά 1 δις από τα 15 δις, που στην πραγματικότητα θα είναι αφαιρουμένων των εισφορών 850 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπερπλεονάσματα από τον υδρότα και το αίμα του λαού τα προγραμματίζει για τις τράπεζες, τους κεφαλαιοκράτες, για τόκους και τοκοχρεωλήσια του χρέους που δεν τα δημιούργησε ο λαός αλλά η πλουτοκρατία. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή για μισθωτούς και συνταξιούχους, το φιλοδόρημα του 13ου μισθού, δεν υπολογίζεται στις συντάξεις που είχαν οι συνταξιούχοι πρώτου 2010, αλλά στις πετσοκομμένες σημερινές συντάξεις. Οι μετατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας στα εμπορεύματα δεν ανατρέπουν τη φορολογία σε βάρος του λαού. Κάθε ευρώ που υποτίθεται χαρίζει στο λαό συνοδεύεται από δέσμευση για αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που ευνοούν προκλητικά το λεγόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του κεφαλαίου και επιδεινώνουν σχετικά και απόλυτα τη ζωή του λαού. Οι ελάχιστες μειώσεις στα μικρομάγαζα δεν ανατρέπουν το θανατηφόρο ανταγωνισμό που επιβάλλουν οι αλυσίδες των πολυκαταστημάτων, τα μονοπόλια. Δεν κατεργεί το νόμο Κατρούγκαλου. Πολλά τα μέτρα που προπαγανδίζονται θα αποδεχθούν ελάχιστες αξίες έως και ασήμαντα, ενώ ορισμένα είναι σκέτη φούσκα. Και βεβαίως τα πήρε προεκλογικά, όχι μόνο για να πάρει ψήφους, αλλά για να μην υπάρχει χρόνος να αξιολογήσει ο λαός τι μέτρα είναι. Χρειάζονται μερικούς μήνες για να τα αξιολογήσει. Ενδεχομένως δεν θα προλάβει να τα αξιολογήσει ούτε μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Η διαχείριση των κόκκινων δανείων και των χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία με δόσεις. Ας το δούμε. Αντί να διαγραφούν οριστικά και να κορυφούν δραστικά τα χρέη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, δίνονται χρηματοδοτικά πακέτα στις τράπεζες για να μειώσουν τις όποιες ζημιές και να εισπράξουν ποσά που έτσι κι αλλιώς δεν θα καταβάλλονταν λόγω της πραγματικής αδυναμίας των ωφελετών. Οι ρυθμίσεις αποβλέπουν να εισπράξουν οι τράπεζες ό,τι ήταν αδύνατο να εισπράξουν, καθώς οι κατασχέσεις μικρών σπιτιών δεν τους αποφέρουν κέρδη. Υπόψουν όμως ότι οι κατασχέσεις δεν θα σταματήσουν, γιατί ο νόμος δεν καλύψει τους νέους υπερχρεωμένους μέσα στο 2019-2020 και παραπέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που στις 15 και 20 του μήνα ξεμένουν με ελάχιστα χρήματα στο πορτοφόλι τους θα πρέπει να καταβάλουν τις ρυθμισμένες δόσεις στις τράπεζες, στην εφορία, στη ΔΕΗ, γιατί κινδυνεύουν να βγουν έξω από την κρίση, από τη ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις για τις καθυστερημένες εισφορές στους αυτοαπασχολούμενους θα οδηγήσουν σε ακόμα μικρότερες συντάξεις. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας θηλιώδεις παροχές στις μεγάλες επιχειρήσεις που χρωστάνε το ΙΚΑ, τις απαλλάσσει από προσαυξήσεις και τόκους που είχαν επιβληθεί λόγω της μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Επαναλαμβάνουμε. Οι υπεριαλιστικές λιγοσυμμαχίες στάζουν μέλη όταν αναφέρονται στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα. Γιατί υπέγραψε μνημόνια, γιατί στο άψες βίσε δίνει άδειες να πολλαπλασιάζονται οι δολοφονικές Αμερικανοανατολικές βάσεις. Να μετατρέπεται η χώρα από την Αλεξανδρούπολη και τα Γιάννενα μέχρι την Κρήτη σε ορμητήριο του εμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στο Αφγανιστάν, στην Ουκρανία και όπου αλλού, με τη συνένεση και όλων των άλλων κομμάτων. Η έπαινη είναι απόδειξη μιας ολοκάθαρας δεξιάς πολιτικής. Βάζουμε λοιπόν ερωτήματα που αφορούν το χθες, γιατί αυτά φωτίζουν το σήμερα και το αύριο. Πώς οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, πίστευαν το 2000, το 2004, το 2009 ότι θα έρχονταν η στιγμή να γίνουν συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
Ποιος φίλος ή θαυμαστής του ΣΥΡΙΖΑ το 2012 ως πριν τις εκλογές του 2015 θα πίστευε ότι θα συνεργάζονται με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ και στη συνέχεια με ένα τμήμα κυβερνητικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέταζε στο ξοφλημένο παρελθόν, θα συνεργάζονταν επίσης με στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία? Ποιος πριν λίγα χρόνια θα πίστευε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τιμούσε την περίοδο για διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή? Ποιος από τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν βέβαιος ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την πλειοψηφία μέσα στη Βουλή τον Αύγουστο του 2015, αυτά τα κόμματα θα τον στήριζαν? Είναι πιο δυνατή απόδειξη ότι έχουν κοινή γραμμή πλεύσης. Προειδοποιούμε λοιπόν, αύριο ή μεθαύριο θα γίνουν νέες αντιλαϊκές συμμαχίες που σήμερα ορκίζονται όλοι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι αδύναμες. Άλλωστε, όποιος παρακολούθησε σήμερα τη διακαλαλική του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορεί να βγάλει και ορισμένα συμπεράσματα. Ένα ΣΥΡΙΖΑ δίχως Τσίπρα. Ποιος οπαδός και θαυμαστής του ΣΥΡΙΖΑ το 2012-2015 θα πίστευε ότι ο κύριος Τσίπρας θα αποκαλούσε τον Τραμπ διαβολικά καλό? Ποιος θα περίμενε να επενείται από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ την ηγεσία του ΙΠΑ, από τον μακελάρι του Παλαιστινιακού λαού το Ισραήλ, αλλά και από τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης? Ποιος περίμενε η κυβέρνηση αριστερός, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να παίζει το ρόλο του Αμερικανού καουμπόι της περιοχής? Θυμίζουμε ότι από το 1991 ως πριν λίγο το 2012 ο συνασπισμός του 3% ή 4% που ήταν, το ξαναθυμίζουμε, που ήταν ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον το πρώτο βήμα για το ΣΥΡΙΖΑ, θαυμάζονταν από πολλούς που ανήκαν στα άλλα κόμματα. Το λέμε για άλλη μια φορά. Ας πάρουμε όμως ένα παράδειγμα πολύ επιγραμματικά για να μην σας απασχολήσω. Το αναπτυξιακό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη για την Ανατολική Αττική, στηρίζεται στο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής που είχε ψηφιστεί το 2014. Αυτή είναι η βάση του. Δηλαδή, προ ΣΥΡΙΖΑ, με τους πριν, τη δεξιά. Ό,τι έργα γίνονται περιορίζεται στην αναβάθμιση του λιμανιού του Λαβρίου και τις Ραφίνιες, λιμάνια που εκτός των άλλων είναι πολύ κοντά με τα ναυπηγεία της Σύρου, που προορίζονται για ναυπηγεία που ήδη έγιναν ναυπηγεία του εγκληματικού έκτου Αμερικάνικου στόλου. Ρευτό χρήμα έχει προβλεφθεί για να γίνουν στις παραλίες ξενοδοχειακά μεγαθύρια και καπιταλιστικές μονάδες αγροτοδιατροφής με φτηνό εργατικό δυναμικό και ακόμα πιο φτηνό δυναμικό από τους μετανάστες και με εξόντωση των φτωχών αγροτών που υπάρχουν. Χρειάστηκε ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στο Μάτι και Βουτσά για να αποδειχθεί στα μάτια και στα μυαλά πολλών τι είδους έργα χρειάζονταν και χρειάζεται η Ανατολική Αττική. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους και μορφή ανάπτυξης που τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων. Παλεύουμε για την ανάπτυξη που έχει ένα μόνο κίνητρο και σκοπό: τις ανθρώπινες ανάγκες, με τα μάτια στραμμένα στο σήμερα και το αύριο της νεολαίας. Ανθρώπινη ανάγκη είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά, το εισόδημα που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, ποιοτική δωρεάν μόρφωση, πρόληψη και υγεία. Οι νέες τεχνολογίες να χρησιμοποιούνται προς όφελος της μείωσης του εργάσιμου χρόνου και προς όφελος της αύξησης του δημιουργικού ελεύθερου χρόνου, προς όφελος των ατόμων με ειδικές ανάγκες όλων. Εμείς παλεύουμε να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ελληνικής θάλασσας, του ελληνικού βουνού, των πράσινων περιοχών που έχουν απομείνει, τα παιδιά, η νεολαία, τα νέα ζευγάρια, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γενικά η εργατική λαϊκή οικογένεια με σύγχρονη λαϊκή κατοικία, με χώρους για αναψυχή και διακοπές που δεν κοστίζουν ή και είναι εντελώς δωρεάν. Μας είναι αδιανόητο να γίνεται λόγος για ανάπτυξη το 2019 και να μην υπάρχει αποχέτευση, να ζούμε τη βρωμιά των σκουπιδιών και τώρα την μεγάλη επικίνδυνη χαβούζα στο γραμματικό. Εμείς ένα πράγμα θα επιμείνουμε.
Απαιτείται η εργατική τάξη να είναι οργανωμένη στα συνδικάτα, σε επιτροπές αγώνα, στο προσκήνιο της πάλης και της διεκδίκησης, κόντα στην προπαγάνδα περί αντοχών της καπιταλιστικής οικονομίας, δηλαδή των κερδών που τσεπώνουν τα αφεντικά. Απαιτείται να δυναμώνει κάθε μέρα, σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδου. Η σύγκρουση με την εργοδοσία, να αλλάζουν οι συσχετισμοί και να αμφισβητείται όλο και περισσότερο αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, η ίδια η εξουσία του κεφαλαίου. Με ισχυρό λοιπόν κουκουέ παντού, κάνουμε την πραγματική διαφορά το 2019 και όχι αυτή η δίθεν διαφορά που έγινε το 12 και το 15. Δυνατό ναι στο κουκουέ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου. Ναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του σοσιαλισμού. Και αυτό θα γίνει. Ευχαριστώ.